με τη συνέργεια, η προσπάθεια όλων όσων αγαπούν τον πολιτισμό, το καλό θέατρο και όλα όσα απορρέουν από τις δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού, γίνεται πιο δυνατή, πιο ισχυρή, δίνοντας την όθηση σε όσους συμμετέχουν να πετύχουν το στόχο τους. Με αυτά τα λόγια, η πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ Ιωαννίνων, Αλέκα Βακαλοπούλου, έδωσε το στίγμα του Δημοτικού Θεάτρου για το φετινό χειμώνα, σημειώνοντας πως με γνώμονα την συνέργεια και μετά την επιτυχημένη χρονιά εξωστρέφειας που ολοκληρώθηκε για το ΔΥΠΕΘΕ Ιωαννίνων, φέτος πρωταγωνιστεί το άνοιγμα σε συνεργασίες που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά ωφέλη στην περιοχή, στο ΔΥΠΕΘΕ και στους ανθρώπους του πολιτισμού και της τέχνης της Ηπείρου. Φέτος δημιουργούμε παραστάσεις, κάνουμε συζητήσεις, λέμε ιστορίες εντός και εκτός των τυχών του ΔΥΠΕΘΕ, προσκαλούμε όλους τους Ηπειρώτες να είναι μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή. Μέσα από τις φετινές του δράσεις, το Δημοτικό Θέατρο Ιωαννίνων επιδιώκει την έκπληξη, το διαφορετικό, το μη αναμενόμενο και αναζητά τη συναισθηματική πρόκληση, διεκδικώντας τη συγκίνηση με το μεγαλεπίβελο στόχο να κάνει τη ζωή μας πιο ωραία, πιο ενδιαφέρουσα. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν για εμάς συνεργίες αν δεν έχουν ως βάση τους τοπικούς μας καλλιτέχνες, τις τοπικές επαγγελματικές θεατρικές ομάδες. Το ΔΥΠΕΘΕ λοιπόν φέτος υιοθετεί και χρηματοδοτεί επαγγελματικές θεατρικές ομάδες των Ιωαννίνων, παραχωρώντας τους το σπίτι του, το Καμπέριο Θέατρο. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παροχώρησε η κυρία Βακαλοπούλου μαζί με τον αντιπρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ, Φίλιππα Παπα-Νικολάου, αυτή είναι μόνο μία από τις συνέργειες του Δημοτικού Θεάτρου Ιωαννίνων για τη χρονιά 2017-2018. Ακολουθούν και πολλές ακόμη με μοναδικό στόχο το κοινό να απολαύσει ξεχωριστές δράσεις. Η κυρία Βακαλοπούλου παρουσίασε στη συνέχεια συνοπτικά το πρόγραμμα του ΔΥΠΕΘΕ για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Η πειραματική σκηνή του ΔΥΠΕΘΕ Ιωαννίνων θα ανεβάσει φέτος το έργο «Προσομοιώσεις» του Δημήτρη Βαρτζιώτη. Πρόκειται για μια παράσταση σε σύλληψη, σκηνοθεσία και αγρογραφία της Όλγα Ζήση. Το έργο πραγματεύεται την ιστορία της σχέσης ενός ερευνητή με έναν νοήμονα υπολογιστή. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Θέατρο Καμπέριο από 26 Ιανουαρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Η νεανική παιδική σκηνή του ΔΥΠΕΘΕ ανεβάζει φέτος το έργο «Φτάσε όπου δεν μπορείς», βασισμένο σε κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη. Με αυτή την παράσταση ανταποκρινόμαστε σε ένα από τους βασικούς στόχους του δεσμού του ΔΥΠΕΘΕ, που είναι η ανάδειξη του παιδευτικού και κοινωνικού ρόλου του θεάτρου και η προσπάθεια καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των πολιτών της περιφέρειας μέσω του σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων. Από 15 Ιανουαρίου ως 15 Μαρτίου πρωινά, κατόπιν συνεννόηση με τα γυμνάσια και τα λύκεια και κάθε Τετάρτη βράδυ για το κοινό. Θεατρικές παραγωγές, συμπαραγωγές του ΔΥΠΕΘΕ Ιωαννίνων. Πρόκειται για μια παράσταση του Τόμας Έλιοτ, φωνικό στην Εκκλησιά, μια συμπαραγωγή με το Θέατρο Τέχνης και το Λυκόφως του Γιώργου Λικιαρδόπουλου. Η μετάφραση είναι του σπουδαίου ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη και η σύλληψη, σκηνοθεσία και η κίνηση είναι της Ιώλη Ανδρεάδη. Η πρεμιέρα θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Τέχνης, ενώ οι παραστάσεις στο Θέατρο Καμπέριο θα δοθούν στις 23, 22 και 23 Ιανουαρίου. Σε ό,τι αφορά τα δρόμενα και τις εκδηλώσεις του ΔΥΠΕΘΕ, και εδώ η δράση θα είναι πλούσια το φετινό χειμώνα. Ξεκινάμε λοιπόν το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στο Καμπέριο, στις 9 το βράδυ. Ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας συναντά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και διαβάζει μερικά από τα αριστουργηματικά του διηγήματα. Σε μια κατανοητική ατμόσφαιρα, ο λόγος του Παπαδιαμάντη, η υποκριτική του Στέλιου Μάινα και η ήχη των ψαλτάδων και μουσικών Κώστα Κωνσταντάτου και Ουρανία Σπάτζιου πλέκονται γλυκά δημιουργώντας τα φετινά Χριστούγεννα. Το τίτλο λοιπόν «Λογοτεχνικές γέφυρες», προετοιμάζουμε 4 εκδηλώσεις για τη λογοτεχνία και την ποίηση. Πρώτη εκδήλωση «Σημάδια στο χρόνο», όταν οι ποιητές αφήνουν τα σημάδια τους στο χρόνο και συνομιλούν για το αύριο. Συμμετέχουν οι ποιητές Σωτήρης Παστάκας και Κυριάκος Σιφλιτζόγλου. Η εκδήλωση θα γίνει στο Θέατρο Καμπέριο τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 8 το απόγευμα. Η δεύτερη εκδήλωση, παράλληλα των μύθων, συγγραφείς και βιβλία που διατρέχουν μύθους και παραμύθια, αγγίζοντας με μοναδική ευαισθησία σύγχρονα ζητήματα της κοινωνίας μας. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει 15 Ιανουαρίου πάλι στο Θέατρο Καμπέριο. Τρίτη εκδήλωση, μέσα από ευρυγόνιο φακό, για αναζητήσεις του αγνωστικού κοινού,
όταν έντρομο κοιτά τα γεμάτα ράφια των βιβλιοπωλείων. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου, πάλι στο Καμπέριο Θέατρο. Τέταρτη εκδήλωση. Η λογοτεχνία ανοίγει την αυλαία. Λογοτεχνικά κείμενα που διασκευάζονται για το θέατρο. Όπου θα συμμετέχουν ποιητές και συγγραφείς, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και δημοσιογράφοι και φοιτητές και μαθητές. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει 23 Απριλίου, πάλι στο Καμπέριο Θέατρο. Το ΔΠΘ θα παρουσιάσει και φέτος τα δρόμενα εορτών Χριστουγέννων 2017-2018. Οι φετινές παραστατικές δράσεις θα έχουν συνεργασίες με το δύο νέες τέχνες Ars Nova, σε μια χριστουγεννιάτικη μουσική εκδήλωση με αφήγηση παραμυθιού εμπλουτισμένη με τα τμήματα κιθάρας, κρουστών και χοροδίας. Θα ακολουθήσουν παραστάσεις κουκλοθεάτρου από το Εργαστήρι Τέχνης και Εκπαίδευση Βυσσινόκηπος της Εβίτας Αγγέλη με ιστορίες χριστουγεννιάτικες. Ακόμη το ΔΠΘ Ιωαννίνων και φέτος θα παρουσιάσει τις παραστάσεις αφήγησης χριστουγεννιάτικων παραμυθιών με τη συνεργάτη του θεάτρου αφηγήτρια Μαρία Μαχαίρα και το μουσικό Αντώνη Καρασταμάτη, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και φυσικά τις αποκεντρωμένες εκδηλώσεις σε χωριά και συνοικίες των Ιωαννίνων. Για το τέλος, να σημειώσω πως για ακόμη μια χρονιά το έργο της παιδικής σκηνής του ΔΠΘ έχει κερδίσει ήδη τους μικρούς μαθητές, καθώς ο Σέρλοκ Χόλμς και το Γαλάζιο Ρουμπίνι έχει ήδη αποσπάσει χειροκρότημα 5.700 μαθητών, αριθμό που αναμένεται να φτάσει τις 10.000. Το κοινό μπορεί να απολαύσει την παράσταση στις 22 και στις 23 Δεκεμβρίου, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Καμπέριο. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα των εορτών για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.